Τον βλέπω, τον χτυπάς. Έτσι συνεργάζονται τα τρία κύρια κινέζικα μαχητικά. Κινέζος πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους J-16 εξηγεί στον κόσμο πώς τα τρία κυριότερα μαχητικά αεροσκάφη της κινέζικης αεροπορίας J-20, J-16 και J-10C συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Το κινέζικο stealth μαχητικό J-20 λοιπόν θα δρά ως τα μάτια και τα αυτιά των κινέζικων jets J-16 και J-10C, έτσι ώστε τα δύο τελευταία αεροσκάφη να εκτοξεύουν με επιτυχία τον πανίσχυρο και καταστροφικό οπλισμό τους. Η τριπλή αυτή συνεργασία μαχητικών έγινε δημόσια γνωστή από έναν πιλότο J-16 της κινέζικης πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια εναέρειας επίδειξης. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί μια τελείως νέα είδηση, αφού πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει μια τέτοια εναέρεια τακτική. Ο Κινέζος πιλότος Ζανγκ Γιάνγκ ενός μαχητικού J-16 είπε: «Τα J-20, J-16 και J-10C είναι τα τρία κυριότερα μαχητικά jets της κινέζικης πολεμικής αεροπορίας αυτήν τη στιγμή. Τα τρία μοντέλα χρησιμοποιούνται μαζί κυρίως λόγω της περιστασιακής ενημέρωσης που προσφέρει το J-20 στα άλλα δύο μοντέλα. Τα J-16 και J-10C από την άλλη διαθέτουν ανώτερη ισχύ πυρός». Προώθησε επίσης την υψηλή ευελιξία του J-16, αφού το μαχητικό μπορεί να πετύχει μεγαλύτερο βεληνεκές, μεγαλύτερη χωρητικότητα όπλων, ενώ έρχεται και με ένα πολύ ισχυρό ραντάρ. Στο πεδίο της μάχης μπορεί να αντιμετωπίσει στόχους εναέριας υπεροχής, στόχους εδάφους και στόχους θαλάσσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις και άμυνα και σίγουρα θα εφαρμόσει τις ισχυρές δυνατότητες μάχης του σε μελλοντικά σενάρια μάχης. Το J-20 λαμβάνει πληροφορίες από τους πολλαπλούς αισθητήρες του, έτσι ώστε να εστιάζει στην βελτιστοποίηση των οπτικών αποφάσεων μάχης. Η έμφαση σε αυτή την ενισχυμένη περιστασιακή ενημέρωση είναι μέρος μιας συνολικής προσπάθειας του κινέζικου στρατού, την οποία και αποκαλεί πόλεμος δεδομένων. Για να δούμε τώρα πώς συνεργάζεται με το J-16 και το J-10C. Το J-20 δεν μπορεί να μεταφέρει πυρομαχικά έξω από τις εσωτερικές καταπακτές όπλων του, γιατί έτσι θα χάσει τις stealth δυνατότητές του. Γι' αυτό έρχονται τα J-16 και J-10C να βοηθήσουν το stealth μαχητικό της Κίνας να ολοκληρώσει τις... Το J-20 επικεντρώνεται στην περιστασιακή ενημέρωση μέσω των αισθητήρων του, εκμεταλλεύοντας τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητάς του για να παρακολουθεί τον εχθρό. Μετά, περνά τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγει στα J-16 και J-10, τα οποία είναι τα αεροσκάφη μεταφοράς πυράβλων. Οπότε ουσιαστικά, το J-20 αναμένεται να δρά ως ο ελεύθερος σκοπευτής, αν και δεν απορρίπτεται το ενδεχόμενο να καταρρύπτει και αυτό κρίσιμους στόχους, όπως αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.